Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κορολής Αλέξανδρος και μαζί με τον Αβραμίδη Θεόφιλο, σε συνεργασία με την Georg Fischer και την Big Blue Data Academy, έχουμε αναλάβει το project με τίτλο «Δημιουργία προβλητικών μοντέλων και κατηγοριοποίησή τους με βάση την απόδοση». Σχετικά με εμάς έχουμε και οι δύο background στα μαθηματικά και είμαστε καινούργοι στον κόσμο της επιστήμης των δεδομένων. Λίγα λόγια σχετικά με την Georg Fischer. Ιδρύθηκε το 1802 με έδρα την Ελβετία. Δραστηριοποιείται σε 34 χώρες με 138 επιχειρήσεις. Χωρίζεται σε 4 κατηγορίες και προσφέρει υψηλής τεχνολογικής ακρίβειας, προϊόντα και υπηρεσίες για την ασφαλή μεταφορά υγρών και αερίων. Ο σκοπός του project είναι η δημιουργία προβλεπτικών μοντέλων για τη ζήτηση διάφορων προϊόντων, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των αγωγών της Georg Fischer. Και σαν δεύτερο βήμα, να εξετάσουμε τις υποθέσεις και την απόδοση και να κατηγοριοποιήσουμε τα μοντέλα με βάση την απόδοσή τους. Η ροή που ακολουθήσαμε για την ανάλυση μας στο συγκεκριμένο project ήταν η εισαγωγή των δεδομένων, ο καθαρισμός τους. Εξάγαμε κάποια στατιστικά μέτρα και οπτικοποιήσαμε τα δεδομένα μας. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε τις χρονοσειρές μας, ασχοληθήκαμε με την πρόβλεψη και τέλος με την κατηγοριοποίηση των μοντέλων με βάση την απόδοσή τους. Συνολικά είχαμε 579 διαφορετικά προϊόντα. Στα πλαίσια της προστασίας των δεδομένων της Georg Fischer, οι πραγματικές ονομασίες των προϊόντων έχουν αντικατασταθεί με γράμματα και αριθμούς. Μπορούμε να δούμε ότι ανήκουν σε 10 διαφορετικές κατηγορίες και στην κατηγορία D υπάρχουν 248 συνολικά προϊόντα. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα μπορούμε να δούμε με κόκκινο χρώμα το μέσο όγκο των προϊόντων ανακατηγορία, ενώ με μαύρο χρώμα μπορούμε να δούμε το μέσο βάρος των προϊόντων πάλι ανακατηγορία. Σχετικά με τις παραγγελίες της Georg Fischer, υπάρχουν δύο ειδών, οι εσωτερικές και οι εξωτερικές. Στις εσωτερικές παραγγελίες ανήκουν οι παραγγελίες μεταξύ των βασικών μας εργοστασίων, καθώς επίσης και μεταξύ των βασικών μας εργοστασίων και των θυγατρικών τους. Στις εξωτερικές παραγγελίες, ένας καταναλωτής μπορεί να προμηθευτεί τα προϊόντα τους από τα κεντρικά εργοστάσια της Georg Fischer, είτε μέσω των θυγατρικών της Georg Fischer. Είχαμε παραγγελίες συνολικά μεταξύ του διαστήματος 2013 και 2023. Οι μονάδες μέτρησης ανάλογα την παραγγελία διέφεραν, άλλες ήταν σε παλέτες, άλλες σε κουτιά και άλλες σε κυβότια. Επιλέξαμε σαν μονάδα μέτρησης το κομμάτι. Αφήσαμε εκτός τις παραγγελίες μεταξύ των δύο βασικών μας εργοστασίων, καθώς επίσης και παραγγελίες που ήταν επιστροφές προϊόντων. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα, σχετικά με τις εσωτερικές παραγγελίες στο διάστημα 2015 με 2024, με πορτοκαλί χρώμα, μπορούμε να δούμε τον όγκο των παραγγελιών, στο οποίο το 2019 ήταν η χρονιά με τον μεγαλύτερο αριθμό παραγγελιών. Ενώ με μπλε χρώμα, στο διάστημα 2013 με 2023, για τις εξωτερικές παραγγελίες, παρατηρούμε ότι η χρονιά με το μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών ήταν το 2021. Συνολικά είχαμε 579 χρονοσειρές, μία για κάθε προϊόν. Συνδυάσαμε τις εσωτερικές με τις εξωτερικές πωλήσεις. Είχαμε κάποιους μήνες ενδιάμεσους στους οποίους δεν είχαμε παραγγελίες. Και μπορούμε να δούμε δεξιά στο διάγραμμα τη χρονοσειρά για το προϊόν 84 με συντελεστή μεταβλητότητας 1,4. Ο συντελεστής μεταβλητότητας είναι ένας δείχτης ο οποίος μας δείχνει πώς μεταβάλλεται η διασπορά σε σχέση με τον μέσο όρο. Και όσο μικρότερος είναι από το 0,5, θεωρητικά είναι πιο εύκολη η μοντελοποίηση της χρονοσειράς. Αποφασίσαμε να κρατήσουμε τις παραγγελίες στο διάστημα 2020 με 2023, καθώς παρατηρήσαμε ότι σε αυτό το διάστημα ο συντελεστής μεταβλητότητας ήταν χαμηλότερος. Εδώ βλέπουμε τη χρονοσειρά για το προϊόν 3 με συντελεστή μεταβλητότητας 0,27. Επιπλέον, προσπαθήσαμε να κατηγοριοποιήσουμε τα προϊόντα μας
αρχικά χρησιμοποιώντας ως metric την ευκλήδη απόσταση, καθώς επίσης δοκιμάσαμε και με τη χρήση του dynamic type warping. Παρόλα αυτά, οι προσπάθειές μας δεν απέφεραν κάποιο αποτέλεσμα. Τελικά, αποφασίσαμε να κρατήσουμε 78 προϊόντα με συντελεστή μεταβλητότητας μικρότερο του 0,5. Το χρονικό διάστημα των παραγγελιών μεταξύ του 2020 και του 2023 και τελικά να κάνουμε πρόγνωση για τους 3 επόμενους μήνες. Και θα δώσω τη σειρά μου στον Αβραμίδη Θεόφιλο. Καλησπέρα και από μένα. Γενικώς για την πρόβλεψη κοιτάξαμε 2 μοντέλα, το LSTM, το οποίο είναι ένα νευρονικό δίκτυο, και το XGBoost. Εν τέλει καταλήξαμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το XGBoost, γιατί καθώς τα χρησιμοποιούσαμε είδαμε ότι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με αυτό. Κρατήσαμε 3 μήνες για τεστ, για να έχουμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας. Σαν metric είχαμε το mean absolute percentage error, ή εν συντομία το MAPE. Σαν features είχαμε κάποια lags και κάποια χρονικά. Τα lags είναι ότι για κάθε τιμή που θέλαμε να προβλέψουμε κοιτούσαμε κάποιους μήνες πίσω. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα για το προϊόν 57. Είχαμε 5 lags σε συγκεκριμένη περίπτωση και βλέπουμε ότι έχουμε ένα MAPE 10,5%. Αυτό το 10,5% σημαίνει ότι οι προβλέψεις μας από τις αρμονικές τιμές είχαν κατά μέσο όρο 10,5% διαφορά. Εδώ έχουμε τα καλύτερα μας score. Γενικά βλέπουμε ότι το 33 ήταν το καλύτερο, είχε κάτω από 2% MAPE. Και επιπλέον θέλαμε να παρατηρήσουμε πώς πηγαίνει το μοντέλο μας σε βάθος 9 μηνών. Οπότε πήραμε το άθροισμα των τελευταίων 9 μηνών και το συγκρίναμε με το άθροισμα των προβλέψεών μας. Και είδαμε ότι για το 33, σε αυτό το διάστημα είχαμε μείον 1% απόκληση από τις πραγματικές τιμές, σαν άθροισμα. Για το 125, μείον 22%, ενώ για το 79, συν 11%. Το μείον και το συν τώρα σημαίνει, τα μείον είναι ότι κάναμε underpredict τις πραγματικές τιμές, δηλαδή το άθροισμα μας ήταν μικρότερο από το πραγματικό, ενώ το συν ήταν μεγαλύτερο. Τα χειρότερα μας score ήταν τα εξής. Το 3.20 ήταν το χειρότερο με πάνω 50% MAPE. Σε διάστημα 9 μηνών όμως είχαμε μείον 28% απόκληση από το πραγματικό άθροισμα. Για το 170 μείον 5%, για το 39 72% συν 72%. Γενικώς την κατηγοριοποίηση με βάση το score την κάναμε με βάση ένα box plot, το οποίο το βλέπουμε στα δεξιά, το οποίο μας δείχνει την κατανομή των score αυτών. Με την κόκκινη γραμμή μπορούμε να δούμε το μέσο της κατανομής μας, που σημαίνει ότι από το κόκκινο και κάτω είναι το 50% των παρατηρήσεών μας και από το κόκκινο και πάνω είναι το άλλο 50%. Η πρώτη κατηγορία έγινε με τα σκορ που ήταν κάτω από 5,8%, η δεύτερη από 5,8 έως 10,4, η τρίτη από 10,4 έως 20, η τέταρτη από 20 έως 29,8, και η πέμπτη αποτελείται από τις κουκίδες που βλέπουμε στο Boxplot, οι οποίες είναι οι ακραίες τιμές στην κατανομή μας. Σαν έξτρα βήμα, θέλαμε να δούμε το τι συσχέτιση έχουν οι αγορές μας, οι αγορές δηλαδή, οι παραγγελίες, και τρέξαμε ένα association rules αλγόριθμο. Γενικά, αν πάρουμε σαν παράδειγμα την πρώτη γραμμή, μπορούμε να δούμε ότι αν κάποιος αγοράσει το ηλιοπροϊόν 32, τότε με metric το lift θα αγοράσει το 64. Το lift είναι 15 συγκεκριμένη περίπτωση, μας λέει ότι είναι 15 φορές πιο πιθανό να αγοράσει το 64 από κάποιο τυχαίο. Γενικά είδαμε και τριάδες προϊόντων και σαν παράδειγμα πάλι η πρώτη γραμμή, για το αν κάποιος πάρει το 15 και το 8, η επόμενη επιλογή είναι το 36 με 16 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα από την τυχαία αγορά. Γενικώς παρατηρήσαμε ότι οι σειρές μας είχαν πολύ μεγάλες μεταβολές, γι' αυτό και επιλέξαμε το 20-23 σαν διάστημα που κάναμε τις προβλέψεις μας. Το clustering έγινε εν τέλει με το box plot και το score μας και το association rules έγινε με σκοπό σε μελλοντικό βήμα να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πληροφορία για να βελτιώσουμε τα score των χρονοσειρών μας. Ευχαριστούμε πολύ
Ήμασταν ο Αλέξανδρος Κορολής και ο Βραμίδης Θεόφιλος. Αλέξανδρε και Θεόφιλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη παρουσίαση και την εξαιρετική δουλειά. Ερωτήσεις από το κοινό. Καλησπέρα στα μάτια μας. Ακούς, τι γίνεται? Συγχαρητήρια και στα παιδιά και για την επίβλεψη. Μία μικρή ερώτηση. Εκεί στα 5 clusters που βγάλατε μέσω του Boxplot, παρατηρήσατε, κάνατε μετά μια έξτρα ποιοτική ανάλυση να δείτε αν αυτά τα υλικά τα οποία μπήκαν, ας πούμε, στο cluster 5 που είχαν την πιο αποτυχημένη απόδοση, έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό? Είχαν, ας πούμε, πολλά μηδέν, επηρεάστηκε από αυτό, είχαν κάποιο μεγάλο εύρος στην χρονοσειρά τους, υπήρχε κάποια άλλη σύνδεση? Γενικώς, επειδή τα κοιτάξαμε ξεχωριστά όλα, εν τέλει όταν τα ομαδοποιήσαμε, τα είχαμε ήδη πώς πηγαίνουν σχετικά. Όχι σχετικά, τα είχαμε δει ήδη πώς πάνε οι χρονοσειρές όλες. Τα συγκεκριμένα που είναι εκτός, που ήταν, ας πούμε, στο 5ο κλάστερ, είχαμε και πολύ μεγάλες μεταβολές από μήνα σε μήνα, και οι τρεις μήνες που κρατήσαμε για τεστ, τις περισσότερες φορές είχαν κάποιο μάξιμο. Δηλαδή ήταν μεγαλύτερο από οποιαδήποτε τιμή που ήδη είχε δει το μοντέλο μας. Ήταν κάποιο μάξιμο, κάποιο ελάχιστο. Οπότε δεν μπορούσε να πιάσει τόσο μεγάλη αλλαγή. Κατανοητό, ήταν κάποιο outlier, κατάλαβα. Και κάνατε κάποια κανονικοποίηση κατά τη διάρκεια πριν τη χρήση του XGBoost ή όταν δοκιμάσατε τον LSTM? Στο LSTM κάναμε. Στον XGBoost δεν κάναμε, όχι. Κρατήσαμε τα χρονικά όπως ήταν και τα στιγμές. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια και πάλι. Σταμάτη, ευχαριστούμε πολύ για την ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε άλλη μια ερώτηση από το Θάνο τον Πετσάκο. Ναι, ακούγουμε. Ναι, Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, ωραία, τέλεια. Δεν είναι ερώτηση, απλά ήθελα να πω συγχαρητήρια. Δεν πρόλαβα να μιλήσω στα παιδιά πριν παρουσιάσουν. Είχα και εγώ την τύχη να τους βοηθήσω λίγο σε αυτή τη διαδικασία. Συγχαρητήρια, παιδιά, για όλη σας τη δουλειά. Εννοείται ότι θεωρώ ότι σαν project είχε αρκετές δυσκολίες, ιδίως λόγω των αριθμών των προϊόντων που είχατε να αναλύσετε. Και σίγουρα αυτό που μπορώ να επιβεβαιώσω είναι η δουλειά που έγινε από πίσω είναι πολύ περισσότερη, η οποία δεν φαίνεται, γιατί εντάξει, τα παιδιά δοκιμάσαν πάρα πολλά πράγματα. Απλά ήθελα να πω αυτό το συγχαρητήρια για τη φοβερή δουλειά που έχετε κάνει. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Θάνο, ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που το επισήμανες κιόλας, γιατί η αλήθεια είναι ότι να μπορέσει κανείς να απλώσει και να ανοίξει ουσιαστικά 580 χρονοσειρές και να μπορέσει ουσιαστικά να βγάλει άκρη και να δει ότι τελικά δεν είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά, σαν να λέμε, ένα daily trip, να το πω έτσι, ότι μπορεί να γίνει clustering, είναι μια τεράστια δουλειά από μόνη της. Οπότε, ναι, ευχαριστούμε πολύ πολύ για το highlight. Παιδιά, ήθελα να σας ευχαριστώ και εγώ ξανά, πραγματικά για την πολλή δουλειά, έτσι, και για την όμορφη παρουσίαση, στο πώς προσεγγίσατε το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο σας ανατέθηκε από την Georg Fischer. Έτσι. Ευχαριστούμε και πάλι.